μια διαδικασία που, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν με βρίσκει σύμφωνο, δεν μπορεί το κόμμα να είναι ανοιχτό και οποιοδήποτε τυχαίος περαστικός ψηφίζει. Το λέω όμως το καταστατικό, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία μπορεί να διασφαλιστεί έτσι ώστε να συμμετέχουν οι πραγματικά, τα πραγματικά μέλη, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας και της παράταξης, της μεγάλης ιδεοδεξιάς παράταξης, εν συγκρίση με αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, που έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ανεξαρτήτως αν όντως συμμετέχει, αν όντως είναι μέλος ή αν όντως συμφωνεί. Και πολλοί εξ αυτών το έκαναν και για αστευόμενοι, θέλοντας να πειράσουν προς μια ή στην άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επίσης σημαντικό, mm-hmm. είναι ότι δεν πρέπει με τίποτα να επιτρέψει και να επιτρέψουμε να υπάρξει διχασμός. Θυμάμαι ακόμα τις πληγές που είχαν δημιουργήσει στην παράταξή μας οι εντάσεις και ο διχασμός με αφορμή την εσωκομματική διαδικασία μετά τη Σαμαρά Μπακογιάννη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει, όχι δεν νομίζω, δεν πρέπει με τίποτα να επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Η όποια διαφοροποίηση ή όποια διαφορετική προσέγγιση πρέπει να έχει καθαρά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, επιχειρήματα πολιτικά και μέχρι εκεί. Εντάσεις και ομαδοποιήσεις δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβούν. Διότι πρέπει να ξέρουν και να ξέρουμε όλοι μας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει σε κανένα δελφίνο, σε κανένα αξιωματούχο, σε κανένα βουλευτή. Ανήκει στη βάση. Ανήκει στον κόσμο, στους ανώνυμους χιλιάδες νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, όπου και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, παρά τις δυσκολίες, παρά τις ιδιαιτερότητες, ήταν αρκετά εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Ως το κόμμα που εμπιστεύονται για να πάει τη χώρα μπροστά. Εκεί οφείλουμε το ότι είμαστε και βάσει αυτού πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε, εκείνοι οι οποίοι θα τραβήξουν μπροστά ως ενδιαφερόμενοι για αρχηγοί. Που πολύ πιθανόν είναι και ο Βαγγέλης Μαρίτης ένας εξ αυτών. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν θα είναι και εκείνος ένας εκ των υποψηφίων. Έτσι, μια πρώτη κουβέντα από τον ίδιο λέει ότι το πιθανότερο είναι να μην θέσει υποψηφιότητα, καθώς όπως εξήγησε, διαφωνεί και εκείνος με την διαδικασία. Αλλά όπως λέτε και εσείς, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να περάσει στην επόμενη μέρα. Αυτό είναι και το βασικό στην πολιτική της, στα πρόσωπα. Στην επόμενη μέρα που θα φέρει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Με πολλούς βεβαιότατα να λένε, κύριε Αβγενάκη, ότι ξέρετε. Και αυτό το παλιό το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει να το πληρώνει με την πολιτική της και φαίνεται και στις εκλογικές αναμετρήσεις, παρά τα καλά αποτελέσματα ή την άνοδο τη συσπήρωση που έφερε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Συσπήρωση έφερε, κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να συμβούν αρκετά πράγματα. Πολλοί κάνουν και κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών με το αποτέλεσμα του Γενάρη. Εντάξει, αυτό είναι μία οπτική. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική την οποία οφείλουμε να την υπενθυμίσουμε. Τα χαμηλότατα, επαναλαμβάνω, ποσοστά που είχε καταγράψει η Νέα Δημοκρατία λίγο πριν, αλλά κυρίως λίγο μετά το δημοψήφισμα, που κάποιοι πίστευαν, και τα υψηλότατα τότε ποσοστά του Αλέξη του Τσίπρα και mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, να θυμίσω, δημοσκοπικά ήταν το περίπου του 45%. Και η Νέα Δημοκρατία ξεκινούσε από το 14-15%. Συζητάμε για μια χαοτική διαφορά. Αυτό έκλεισε σε ένα βαθμό η διαφορά και αυτό οφείλεται στη δουλειά, στην ενεργοποίηση πολλών στελεχών που ενέπνευσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Αυτό οφείλουμε να γνωρίσουμε. Και συνεπής, όπως τουλάχιστον είπα και στην αρχή και λέω και τώρα, σε αυτό που είπα αναλαμβάνοντας το κόμμα, είμαι βέβαιος ότι θα πράξει το καλύτερο. Είμαι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία, πολύ πιο όρημη από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, γενικότερα και ειδικότερα, θα οδηγηθεί σε ένα συνέδριο δημοκρατικό, σε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι σταθμός για τη Νέα Δημοκρατία, κατ' επέκταση για την ίδια τη χώρα. Διότι η εξωματική αντιπολίτευση έχει, όπως γνωρίζουμε, ένα βαρύνοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και στη λειτουργία του πολιτεύματος και κυρίως του κοινοβουλευτισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε την όποια διαδικασία και σε τοπικό επίπεδο. Δεσμεύω ότι θα το κάνουμε με κάθε τρόπο ως βουλευτής, ως μοναδικός βουλευτής. Δημοκρατία, καθαρότητα, διαφάνεια. Εντάσεις απαγορεύονται να υπάρξουν, διότι αυτό θα δώσει δικαιώματα για συζητήσεις και για πιθανόν πληγές οι οποίες δεν χρειάζεται με τίποτα να υπάρξουν. Έχει υπάρξει αρκετά μεγάλη κόπωση στο εκλογικό σώμα, άρα πρέπει να σεβαστούμε και αυτό και όσο πιο συντονισμένα και συγκροτημένα, ναι, να οδηγηθούμε σε ένα δημοκρατικό συνέδριο. Βεβαίως. Πιο καθαρά δεν μπορώ να το πω. Αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι βρήκαμε αφορμή τώρα να βγάλουμε τα μαχαίρια για να αρχίσουμε τις κουβέντες και τα διάφορα, ας τα κάνουν έξω από τον νομό Ηρακλείου, έξω από την Κρήτη. Εδώ δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ενότητα, ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέξει ό,τι κρίνει, καθαρές διαδικασίες, επαναλαμβάνω, και ένα συνέδριο το οποίο θα είναι συνέδριο σταθμός, συνέδριο ανοιχτό
το οποίο θα διαμορφώσει, αλλά κυρίως θα προσφέρει και σε αυτούς που θα συμμετάσχουν και σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν, αλλά και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Εάν δεν υποστηρίξουμε αυτές τις διαδικασίες με μια καθαρότητα και μια διάθεση να υπάρξει δημοκρατία, να διδάξουμε δημοκρατία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τόσο-κομματική, τότε ένα παραπάνω. Αύριο το πρωί θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία να απομακρύνεται, όπως σημαίνει και με την πλειονότητα του πολιτικού συστήματος, να απομακρύνεται από την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο το 44-45% αποχή. Αν λοιπόν τα κόμματα συνήθως να λειτουργούν είτε με τη μορφή one man show, βλέπε μικρά κόμματα, Καμένος, Ποτάμι κτλ. Είτε με διαδικασίες και με όργανα τα οποία υπολειτουργούν ή λειτουργούν ανάλογα την περίπτωση. Όπως συνέβη μια περιοχή στη Νέα Δημοκρατία, όπως κατά κόρο έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημαίνει και σε άλλα κόμματα, κατά το παρελθόν και στο ΠΑΣΟΚ, τότε έχει κάθε δικαίωμα η κοινωνία να γυρίζει ακόμα περισσότερο την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Μέσα από τις τάσεις μας πρέπει να βεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Οι πρώτοι κεραυνοί λοιπόν ήρθανε και πέσανε και σε τοπικό επίπεδο. Ότι δεν θα το επιτρέψετε. Δεν συμφωνώ με τον τίτλο. Καλά. Μηνύματα είναι, μηνύματα καθαρά. Ενότητα, δημοκρατικές διαδικασίες, καθαρές διαδικασίες. Ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέξει όταν εξελιχθεί η διαδικασία και ακουστούν και ονόματα και υποψηφιότητες. Σαφέστατα έχει ο κάθε νεοδημοκράτης δικαίωμα να επιλέξει ό,τι κρίνει. Και όχι υπόγειες διαδρομές. Είσαστε σαφείς. Αλλά όχι χτυπήματα, όχι εντάσεις, όχι κουβέντες που θα προκαλέσουν πληγές. Δεν θέλουμε πληγές. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στη Νέα Δημοκρατία της Κρήτης Ολάκης, ούτε στη Νέα Δημοκρατία σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν χρειαζόμαστε πληγές. Ενότητα χρειαζόμαστε και κυρίως μπόλιασμα με πρόσωπα της νεότερης γενιάς. Είστε σαφείς. Με τους δελφίνους και αρκετά με τους ανθρώπους που έχουν για πολλά χρόνια απασχολήσει τα κεντρικά πολιτικά.